Τώρα, η πρόωθηση της κοινωνικής και αλληλεγγύης της οικονομίας αλλά και η στήριξη των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό ήταν το θέμα το οποίο παρουσιάστηκε στην ημερίδα για την νεανική επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Φιλόμαθημα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων έδωσαν οδηγίες στους νέους προσκεκλημένους του Έλληνα Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες για το πώς μπορούν και να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πληροφορίες για τη δυνατότητα έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μήνυμα που δίνουμε είναι στους Έλληνες νέους που έχουν πρόβλημα με την ανεργία και είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα, αντί να τα εγκαταλείψουν, αντί να φύγουν από τη χώρα, να μείνουν και να ξεκινήσουν προσπάθειες. Με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ξεκινάμε εδώ, θα δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις, θα οργανώσω στην Ελλάδα, έτσι ώστε όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να βοηθηθούν. Στην ημερίδα έγινε επίσης παρουσίαση καλών πρακτικών και επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροοικονομίας, της γαστρονομίας, του πολιτισμού, του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και των μεταφορών. Από τις Βρυξέλλες, για την ΕΡΤ, Γιώργος Συριόπουλος.